αφορά για το κάμπ, είναι ένα κάμπ, μια προσπάθεια που κάνει ο Κώστας Καραγιανικής με τον Νίκο του Βαδίλη, το Μανώλη του Σχίβαλο και τους άλλους προπονητές εκεί πέρα μαζί με τη διοίκηση, το οποίο πιστεύω ότι γίνεται πρώτη φορά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά, για τους γονείς και γενικότερα για τον κόσμο του Αγίου Νικολάου. Θα δουν νέα πράγματα εκεί πέρα στο κάμπ. Βασικά θα δουν τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία που θα συνεχίσει να γίνεται στην Ακαδημία εκεί πέρα, που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, από ό,τι μου λέει εκεί πέρα ο Κώστας Καραγιανικής. Το οποίο σίγουρα θα είναι κάτι πολύ καλό, θα πάρουν τα παιδιά μια εμπειρία, θα δουν τι ακριβώς θα γίνεται. Γενικότερα θα αφήσετε θετικά μηνύματα. Ωραία. Σε πόσες άλλες τις περιοχές έχεις πάει για κάτι ανάλογο? Έχω πάει και στην Αθήνα και στο Βόλο, γενικά έχουμε πάει σε πολλές περιοχές. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή ένα κάμπ το διοργανώνει είναι η ομάδα, έτσι. Εγώ απλά θα πάω να παρευρεθώ εκεί πέρα. Αλλά από ό,τι ξέρω θα είναι με βάση την ίδια φιλοσοφία. Ναι. Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Εσύ θα μιλήσεις στα παιδιά, τι ακριβώς θα κάνεις? Θα μιλήσω, θα κάνω και προπόνηση, θα τους πω και κάποια έτσι, πράγματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με το κομμάτι της τεχνικής, να τους δείξω περισσότερο αφού ειδικεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και θα μπορέσουμε και εμείς να περάσουμε σε περισσότερα μηνύματα γίνεται. Ωραία. Η προπόνηση θα είναι σύμφωνα έτσι με τα όσα θα ακολουθήσουν τα παιδιά και στο χειμώνα μετά για τους υπόλοιπους μήνες. Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό όλο τον χρόνο. Εξάλλου, δύο χρόνια τώρα που συνεργάζομαι έτσι, σε εισαγωγικά με το ΚΑΜΠ, με τον κύριο Κώστα και με τον κύριο Νίκο, φέτος είχε έρθει ο κύριος Σκύβαλος. Θα είδαν πάνω κάτω τι ζητάμε, τι θέλουμε. Και πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, ότι αυτό θα γίνει και μέσα στην Ακαδημία για όλο τον χρόνο, το οποίο θα μπορέσουν να κάνουν στα παιδιά προπόνηση που έχει να κάνει περισσότερο με τη θετική πλευρά του ποδοσφαίρου, δηλαδή στο να μάθουν ποδόσφαιρο παίζοντας, να μην αγχώνονται, να μην ζητάνε την νίκη τόσο πολύ. Το θέμα είναι να εκπαιδεύονται τα παιδιά χωρίς να έχουν πίεση και άγχος της νίκης. Εξάλλου, στα παιδιά της μικρής ηλικίας δεν ζητάμε καθόλου τη νίκη. Ναι. Ζητάμε άλλα πράγματα και η νίκη έρχεται σιγά σιγά με το χρόνο και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Τώρα έτσι στις άλλες ακαδημίες που έχεις πάει στην Αθήνα, στο Βόλο που μου είπες, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της τακτικής που ακολουθείτε? Πάντα θετικά είναι, κερδίζουμε και παιδιά και γονείς και προπονητές. Υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές σε όλη την Ελλάδα βασικά, οι οποίοι πλέον ακολουθούν το μοντέλο μας και τη φιλοσοφία μας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ψάξει πάρα πολύ αυτό για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και έτσι έγινε και με τα παιδιά από εκεί, από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Έτσι τι ενημέρωση είχες από τον Άγιο, από τον Κώστα, το τι υπάρχει εδώ στον Άγιο? Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει πολύ καλό επίπεδο ποδοσφαιριστών, λίγο πρέπει να δώσουν βάρος πιστεύω στην οργάνωση και πώς να το εξελίξουν όλο αυτό. Λίγο με την οργάνωση και με την εκπαίδευση γενικότερα και των παιδιών και των προπονητών, όλοι βασικά χρειάζονται εκπαίδευση, γιατί το ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει και δεν πρέπει να παραμένουμε στάσιμοι και να κοιτάζουμε προς τα πίσω, πρέπει να πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση, με σεμινάρια, με βιβλία και το τι ζητάει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ωραία. Τι θα έλεγες τώρα σε ένα παιδί, σε ένα γονιό να έρθουν το Σαββατοκύριακο, τι διαφορετικό θα δουν σε σχέση με αυτά που ξέρουν για το ποδόσφαιρο? Βασικά το διαφορετικό που θα δουν θα είναι η προσέγγιση, πώς μιλάμε στα παιδιά, πώς τα κατευθύνουμε, πώς είναι η εκπαίδευση. Τα ίδια πράγματα μπορεί να ζητάνε όλοι οι προπονητές, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Το θέμα είναι πώς μπορείς να περάσεις τα παιδιά σου περισσότερα μηνύματα, με λιγότερα λόγια και χωρίς
φωνές στην ουσία, έτσι. Mm. Όσο λιγότερα λες και όσο λιγότερο μιλάς, τόσο περισσότερα μηνύματα περνάς. Mm. Και έτσι γίνεται η εκπαίδευση. Αυτό θα μπορέσουμε να περάσουμε, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στα παιδιά σε αυτό το camp. Και εκτός από αυτό θα δουν και θα δούμε παιδιά να φεύγουν από το γήπεδο με χαμόγελο και επίσης να μην θέλουν να φύγουν κιόλας, να θέλουν να συνεχίσει η προπόνηση που πραγματικά θα είναι και με πολύ ζέστη και θα είναι και λίγο κουραστική. Αλλά το θετικό είναι ότι θα βλέπουν τα παιδιά να φεύγουν με χαμόγελο. Ωραία. Η συνεργασία σου με τον Κώστα, πόσα χρόνια είστε μαζί, τι περιλαμβάνει? Εντάξει, με τον Κώστα συνεργαζόμαστε αυτά τα χρόνια που... δύο χρόνια που είναι στο κάμπ, έρχεται στο κάμπ. Είχα πάει και πέρυσι και έκανα έτσι κάποιες προπονήσεις, μία προπόνηση μαζί με την κυρία Ψυχοντάκη, η οποία μίλησε στους γονείς, η οποία είναι ψυχολόγος στην Ακαδημία μας. Εγώ έκανα προπόνηση στα παιδιά, πήγα και μία μέρα εκεί πέρα που είχε την Ακαδημία του στα Μάλια. Και με βάση αυτή τη συνεργασία, από τη στιγμή που ξέρω ότι ασχολείται περισσότερο με το παιδί και με την ψυχολογία του παιδιού, να περνάει καλά, να μην έχει πίεση και όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο μου έδωσαν άδεια και από την ομάδα ώστε να μπορέσω να παρευρεθώ και εγώ στο κάμπ εκεί εκείνες τις μέρες. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Η συνεργασία έτσι που θα έχεις το μέλλον θα συνεχιστεί με τον Κώστα σχετικά με τον ΑΟΑΝ? Θα σε ξαναδούμε δηλαδή σε δύο μήνες, σε τρεις, θα ξαναεπισκεφθείς την περιοχή? Εντάξει, αυτό εξαρτάται. Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα. Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνεται. Να γίνονται οι προπονήσεις, να δούμε από την ομάδα αν μπορούν να μου δώσουν ξανά άδεια. Εντάξει, γενικότερα η συνεργασία υπάρχει και όχι μόνο με τον Κώστα, και με πάρα πολλούς προπονητές οι οποίοι βοηθάνε στο να γίνει καλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Οπότε δεν έχει να κάνει αποκλειστικά μόνο με τον Κώστα, έχει να κάνει με όλους και δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε όλοι οι προπονητές. Mm. Όλοι μιλάμε, όλοι όπου μπορέσουμε να δώσουμε έτσι κάποια οδηγία, γενικότερα βοηθάμε την κατάσταση, εξάλλου και εμείς εκπαιδευόμαστε. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι, οι γνώσεις πρέπει να μεταδίδονται. Ο καθένας παίρνει από τον άλλο, καταλάβατε. Ναι. Έτσι είναι. Ωραία, αυτά μάλλον. Εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο. Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο εδώ. Ωραία, πάντως είμαι χαρούμενος να βρεθώ το Σαββατοκύριακο στο Άγιο Κόλλο. Αυτό το πανέμορφο μέρος της Κρήτης. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που είστε εκεί πέρα. Έχεις ξανάρθει? Πολλές φορές. Ήμουν και πριν λίγο καιρό εκεί πέρα. Απλά τώρα είναι η πρώτη φορά που θα κάνω προπόνηση εκεί. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, Μάνο. Okay, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Και θα σας δω και από κοντά. Καλά. Καλά. Γεια σας.